πρώτο μουσικό φεστιβάλ στη Θήβα. Ψηλά ο Πίκης, λόγω του παραδοσιακού φυλάκι του γάμου. Τι προσδοκάτε από αυτό? Βεβαίως, πρώτο μουσικό φεστιβάλ λοιπόν στη Θήβα. Προσδοκάμε να κάνουμε δεύτερο και τρίτο και τέταρτο μουσικό φεστιβάλ. Πάμε να κάνουμε θεσμό ένα μουσικό φεστιβάλ στη Θήβα λοιπόν. Ζητάμε τους πολίτες της Θήβας να αγκαλιάσουν το έθιμο του Βλέχου Γάμου, να αγκαλιάσουν το σύλλογο του Βλέχου Γάμου και όλοι μαζί λοιπόν να δημιουργήσουν όλο το φεστιβάλ στη Θήβα που έχει μεγάλη ανάγκη για προσέλευση του τουρισμού και όχι μόνο για μεταξύ μας. Πώς θα συνδέσουν αυτό το μουσικό φεστιβάλ με το Βλάχικο Γάμο που είναι σε 6 μήνες από τώρα? Είναι σίγουρα συνδέονται και τα δύο μεταξύ τους, διότι όπως είπα και πριν, θέλουμε και οι πολίτες να αγκαλιάσουν το έθιμο του γάμου, να δουν ότι ο σύλλογος είναι δραστήριος και είναι εδώ ώστε ακόμα και όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι στη Θήβα να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί, να βγάλουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα στο πλάι του γάμου της Θήβας. Λευστά βλέπουμε όμως, δεν βλέπουμε πιο πολύ παραδοσιακό. Πολλά λευστά χάρηκα, γιατί? Σήμερα δεν είναι μόνο για μας, σήμερα λοιπόν είναι για τους νέους πολίτες. Υπάρχουν κάποιοι Θηβαίοι πολίτες και όχι μόνο, οι οποίοι δεν τους αρέσει η Θήβα τόσο πολύ όσο την αντέχουμε εμείς που συμμετέχουμε στο Βλάχικο Γάμο. Οπότε είπαμε λοιπόν να ακούσουμε, ακούσουμε τις ρίζες της Ελλάδος μέσα από τη μουσική. Γι' αυτό και έχουμε ένα φάσμα μουσικής όπου ξεκινάμε από γκάιντα, στα χάλκινα, στα κλαρίνα τσιπίρου, στα βιολιά και στα λαούτα των ελληνικών μαζισιών και καταλήγουμε σε εμάς στη στερεά Ελλάδα. Οπότε λεντάμε με όλη την Ελλάδα. Ένα ακόμη μουσικό φεστιβάλ, αυτή τη φορά στην Θήβα, το οποίο συνδέεται μάλλον με τον Βλάχικο Γάμο, βασικό λοιπόν, διοργανωτής. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και τη τιμή στην Βιωτία να έχουμε το έθιμο του Βλάχικου Γάμου, που είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα έθιμο το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οφείλουμε λοιπόν με κάθε τρόπο να στηρίζουμε τον συγκεκριμένο σύλλογο, αυτόν που εκπροσωπεί το έθιμο του Βλάχικου Γάμου. Σαν πολιτιστικός οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνδιοργανώνουμε μαζί το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μία δράση, θα έλεγα καινοτόμα, γιατί βλέπετε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα στον τρόπο διαχείρισης αυτού του φεστιβάλ. Και θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να προβάλλουμε το έθιμο με διαφορετικό τρόπο. Παράδοση με την παράδοση του Βλάχικου Γάμου, το οποίο είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός για την περιοχή μας, μια άλλη κληρονομιά που λέγεται. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην περιφερειακή ενότητα Βιωτίας, στηρίζει αυτές τις προσπάθειες, όπως και την συγκεκριμένη. Θέλουμε ο κόσμος να διασκεδάζει και πολύ περισσότερο θέλουμε να διασώζεται η παράδοση μέσα από αυτές τις ενέργειες. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Θέλουμε να πούμε δύο λόγια για το πρώτο μουσικό φεστιβάλ του Συλλόγου Βλάχικου Γάμου. Πρώτη προσπάθεια, πρώτο φεστιβάλ μουσικής από το Σύλλογο του Βλάχικου Γάμου του Δήμου Θηβαίων. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται, ελπίζουμε να γίνει θεσμός. Την έχουν αγκαλιάσει όλοι οι εμπλεκόμενοι, περιφέρεια, δήμος, το Επιμελητήριο Βιωτίας και φυσικά ο Βολικός Σύλλογος. Τέτοιες δράσεις είναι πολύ καλές τόσο για την πόλη, για να ώστε να αναδεικνύσουν, αναδεικνύοντας την τοπική μουσική, αλλά και να θυμηθούμε τα έθιμα και τα ήθη αυτού του τόπου. Συγχαρητήρια σε όλους. Συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση.